Μετά τι τράπεζε και τα φαντ ανακοίνωσαν σήμερα πω θα βάλουν στον πάγο τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων. Είναι μαζί μα ο Γιάννη Φώσκολο και θα μα δώσει όλε τι λεπτομέρειε. Ναι, λοιπόν, είχαμε σήμερα την ανακοίνωση από τι εταιρείε που διαχειρίζονται τα δάνεια τα οποία είναι στην κατοχή των φαντ εδώ στην Ελλάδα. Τι ε, μα είπαν οι εταιρείε, μα είπαν ότι θα μπουν και αυτέ, θα ετοιμάσουν και αυτέ προγράμματα όπω οι τράπεζε, έτσι ώστε να μπει πάγο στα επιτόκια. Οι δικαιούχοι θα είναι όπω και στι τράπεζε ενήμερα στεγαστικά δάνεια, ενήμερα Ενημέρα εδώ σημαίνει και πρώην κόκκινα, τα οποία όμω έχουν ρυθμιστεί πλέον και εξυπηρετείται κανονικά η ρύθμιση. Επίση και επισκευαστικά εντάσσονται, αλλά και ενήμερα δάνεια ιδιωτών, όπω παραδείγματο χάρη καταναλωτικά, με κάλυψη εκείνη του. Το πρόγραμμα τίθεται σε εφαρμογή το αργότερο από τι 2 Μαου και για 12 μήνε. Και τι προβλέπει, προβλέπει πάγο στα επιτόκια, χωρί όμω ματίνα έκπτωση. Σου θυμίζω πω οι τράπεζε χθε ανακοίνωσαν και μία μικρή έκπτωση 0,2% στα επιτόκια, όπω ισχύαν 31 mm -hmm. Μαρτίου. Τα funds προχωρούν στον πάγο. Παγώνουν δηλαδή τα επιτόκια για 12 μήνε. Και τέλο να σου πω πω πριν από λίγο τα Υπουργεία Οικονομικών, Ενέργεια και Ανάπτυξη ανακοίνωσαν πω στην πλατφόρμα οι καταναλωτέ πλέον θα αναρτώνται εκτό από τα προϊόντα που μπαίνουν στο καλάθι του νοικοκυριού και τα επιτόκια των καταθέσεων και των δανείων από όλε τι τράπεζε. Έτσι ώστε οι καταναλωτέ να έχουν συγκριτικά στοιχεία όπω επίση οι λογαριασμοί ρεύματο και οι λογαριασμοί φυσικού αερίου. Γιάννη Κόσκολε, ευχαριστούμε πολύ.